Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Union Channel. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τα συστήματα κομφωμάτων Γλαβάς είσαστε σίγουροι. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, η εταιρεία Γλαβάς συνεχίζει υπεύθυνα το έργο της. Μια οικογενειακή επιχείρηση που στήθηκε με γνώμονα το σεβασμό φροντίζει για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Διατηρούμε την άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του συστήματος κουφωμάτων τρίτης γενιάς και εγγυόμαστε οικονομία, ασφάλεια, στεγανότητα και μέγιστη διάρκεια ζωής. Συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζακύνθο. Ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει το οικογενειακό μας δέντρο για εσάς. 22,5 εκατομμύρια ευρώ στα Ιόνια νησιά. Το 10% αφορά την ενίσχυση της προβολής και της προώθησης της επιχείρησής σας. Ζητήστε προσφορά σήμερα. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την απεργία των αυτεργατών. Την επιστράτευσή τους λοιπόν αποφάσισε νωρίς το απόγευμα η κυβέρνηση, όπως άλλωστε είχε φανεί μετά από την σημερινή απόφαση της ΕΠΝΟ για συνέχιση της με νέα 48-ωρη απεργία. Η επιστράτευση θα ισχύσει από τις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης και σε δηλώσει του Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι η κυβέρνηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αυτεργατών, αλλά δυστυχώς μικροπολιτικές σκοπιμότητες δεν δίνουν, όπως ο ίδιος δήλωσε, σε περιθώρια για άλλο διάλογο. Παρ' όλα αυτά και παρά την επιστράτευση που προχωράει και στην οποία προχωράει η κυβέρνηση, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα παρατηρήθηκαν αρκετές λήψεις στο νησί μας, τόσο σε φάρμακα, και σε καύσιμα, αλλά και σε τρόφιμα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, δεδομένου ότι η Ζάκυνθος έφτασε και ολεκτικά στα όρια της σε ό,τι αφορά τις προμήθειες προϊόντων. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές λήψεις, ειδικά στα προϊόντα ψυγείου, που είναι πιο φρέσκα και έρχονται πιο συχνά με τα φορτηγά, και σε γάλατα, σε γιαούρτια και σε αρκετά προϊόντα ακόμα. Έχουν ξεκινήσει λήψεις και θέλουμε να πιστεύουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας να έχει λήξει, γιατί θα έχουμε μετά σοβαρότερο πρόβλημα. Δηλαδή τα αποθέματα μέχρι τέλος της εβδομάδας είναι εντάξει, από εκεί και πέρα θα έχουμε θέμα. Ναι, μετά θα υπάρχουν όντως σοβαρές, πιο σοβαρές μάλλον λήψεις, γιατί τώρα μπορεί να μην υπάρχουν όλοι οι κωδικοί για παράδειγμα των τυριών, αλλά υπάρχουν μερικοί ακόμα. Αν συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γενικά. Και μετά τις κινητοποιήσεις των αυτεργατών, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έγινε χθες βράδυ και το θέμα απασχόλησης ήταν το κλείσιμο ενός τμήματος του ΤΕΗ Ζακύνθου. Η κατάργηση λοιπόν του Τμήματος Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας απασχόλησε την κατεπίγουσα συνεδρίαση του σώματος, όπου ήταν και το μοναδικό θέμα. Αντιλαμβανόμενοι όλη τη σημασία και την ουσία της χθεσινής απόφασης, η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη από φοιτητές αίθουσα, ενώ το παρόν έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς μαζί με τον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνολογίας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Τάσο Καλημέρη. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπέχει θέση και ισχύ προεδρικού διατάγματος, πρόκειται να εφαρμοστεί στην πράξη το πολυσυζητημένο σχέδιο Αθηνά και όχι με νόμο. Ήταν η είδηση βόμβα του Δημάρχου κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την κατάργηση του ΤΕΗ. Η πληροφόρηση του κυρίου Μποζίκη ήρθε με μήνυμα στο κινητό του, ενώ η συζήτηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Τα ανέτρεπε όλα, καθώς από νωρίς, χθες το πρωί, ο Δήμαρχος είχε ενημέρωση ότι κανένας από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ δεν επρόκειτο να ψηφίσουν την πρόταση του Υπουργού όταν αυτή θα έφτανε στο Κοινοβούλιο. Συνεπώς, μόνη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει αντάρτικο και ο νόμος θα περάσει, έστω και με σχετική πλειοψηφία, ήταν η μορφή στην οποία προσανατολίζονται. Τη διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην μετακινηθεί το Τμήμα Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας από το νησί μας, παρήχαν τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης, επιχειρηματολογώντας ότι δεν θα ήταν υπέρμαχοι της άποψης αυτής αν δεν ήταν βέβαιοι πως επρόκειτο για ένα σημαντικό τμήμα με δράσεις, έργο και μέλλον. Το κάθε Υπουργείο, κάθε Υπουργός όταν αναλάβανε, διαφορετικά έβλεπε το πράγμα, διαφορετικά νομοθετούσε. Και ποτέ
δεν υπήρχε μια σταθερότητα. Ποτέ δεν απόλαυσε η κοινωνία η ελληνική ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα με σύγχρονες εγκαταστάσεις όπου αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα θα δημιουργούσε και συνθήκες ανάπτυξης, πραγματικής ανάπτυξης και όχι πλασματικής της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον όλων σας και σας κοιτάζω στα μάτια. Το τμήμα ΤΕΗ τεχνολογίας, περιβάλλοντος και οικολογίας θα μείνει στη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το τμήμα αυτό να φύγει από το νησί. Θα το παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι και να είστε βέβαιοι ότι θα το κερδίσουμε. Εμείς είμαστε δίπλα σας. Δεν είναι προσχηματικό, είναι πραγματικότητα. Και να πω επίσης ότι το ραντεβού κλείστηκε με τον Υπουργό. Θα μας δεχτεί την Τετάρτη το απόγευμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν συγκοινωνίες τουλάχιστον να περάσουμε. Η νησιωτικότητα δίνει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα. Ας τα αναλογιστούν όλα αυτά. Εγώ να σας πω ότι λοιπόν την Τετάρτη θα είμαστε εκεί. Ήδη ενημερώθηκαν οι πάντες. Το συζητάνε. Δεν γνωρίζανε κάποια πράγματα. Τώρα κατά πόσο δεν τα γνωρίζανε, εμένα προσωπικά δεν με πείθουνε για τις αγαθές προθέσεις που είχανε. Θέλω να σας πω ότι πέραν από κόμματα, όπως πολύ σωστά το βάλατε, είμαστε δίπλα σας και θα αγωνιστούμε μαζί σας. Δεν χρειάζεται πολύ για να κατανοήσει κάποιος πως μετά από 3 χρόνια και 15 εκατομμύρια ευρώ αυτό το τμήμα δεν πρέπει να πάει πουθενά. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και αναγκαίο για το νησί τμήμα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό της βιολογικής, γεωργίας και φυτικής παραγωγής που επιθυμούν να το εντάξουν, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο κ. Καλημέρης, προϊστάμενος του ΤΕΗ, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να πάρει την επιλογή ζωής που έκαναν ερχόμενοι στο νησί μας. Φυσικά έχουμε καταστρώσει και ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης με τα βασικά στοιχεία τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να μας πει ότι κύριε υστερείτε εδώ ή υστερείτε εκεί, γι' αυτό το λόγο πρέπει να κλείσετε. Άρα έχουμε και οργανωμένη και την διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει και την πρόταση που επιδιώκουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας τομέας όπως είναι η τεχνολογία περιβάλλοντος, ο οποίος θεωρείται το μέλλον της χώρας της συγκεκριμένης, γιατί υπάρχει η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, την οποία την αξιοποιεί αυτό το τμήμα, με τα αντίστοιχα κριτήρια που σας είπαμε νωρίτερα, διαγράφεται, γιατί αυτό το ότι αλλάζει ονομασία δεν μας λέει κάτι, ουσιαστικά μας διαγράφουν από το χάρτη σαν τμήμα, και μας κάνουν φυτική παραγωγή. Δεν μπορώ να καταλάβω, όχι μόνο εγώ έτσι, όλοι οι φοιτητές, πώς γίνεται, δηλαδή διαγράφουμε το μέλλον της Ελλάδος. Πλήρως εναρμονισμένοι με τη θέση ότι το τμήμα θα πρέπει να μείνει στο νησί μας, έχοντας πετύχει όλους τους ακαδημαϊκούς δείκτες που απαιτούνται, εμφανίστηκαν και οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Προαπαιτούμενο, ωστόσο, έθεσαν πέρα από τα ψηφίσματα και την προσωπική παράσταση στον Υπουργό, ώστε να τον ενημερώσουν για τη λάθος πληροφόρηση που έχει. Του δώσαμε εμείς τα περιθώρια του Υπουργού να ρουσφετολογήσει για άλλη μια φορά και να διαμορφώσει αυτή την κατάσταση εις βάρος του τόπου μας, εις βάρος των φοιτητών, εις βάρος της ζακυνθινής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν αυτή την ίστατη στιγμή, γιατί έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να γίνει μια ουσιαστική και δυναμική παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας να καταλάβουν ότι δεν θα παίξουν με αυτή την υπόθεση. Και πρέπει να υπάρξει, δεν το συζητάμε ότι πρέπει να μείνει, και πρέπει να το βοηθήσουν να μεγαλώσει και να δώσει από ό,τι δίνει ακόμα περισσότερα. Εγώ θα μπορούσα να τολμήσω και να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η δικαιολογία ότι δεν ξέρει ο Υπουργός έχει συμβούλους. Σαφώς και δεν τα ξέρω όλα τα θέματα. Αυτός λοιπόν ο ανεγκέφαλος σύμβουλος που του έδωσε αυτές τις πληροφορίες, κατ' εμένα δεν έχει θέση αύριο στο Υπουργείο. Είναι πολύ εύκολο το να σας πούμε ότι θα παλέψουμε όλοι μαζί για να μείνουν τα ΤΕΗ εδώ. Εμείς όμως το δύσκολο και αυτό που πιστεύουμε ακράδαντα είναι να έχετε καλή διαβίωση στη Ζάκυνθο,
δωρεάν διαβίωση, να μπορείτε να μετακινήσετε, αλλά αύριο να απορροφηθείτε στην αγορά εργασίας και να έχετε και χρήματα για να μπορείτε να ζήσετε. Γιατί αυτό που λέμε νέο προϋποθέτει ότι θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού και όχι των μονοπωλίων και του κεφαλαίου. Μετά από τρεις και πλέον ώρες συνεδρίασης στο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα, αφού υπήρξαν και τρεις ψήφοι παρών, αποφάσισε να προτείνει την άμεση προώθηση της αξιολόγησης των πανεπιστημίων, η οποία είναι πλέον αναγκαία για να ξεχωρίσουν τα τμήματα που προσφέρουν από εκείνα που δεν παράγουν και αυτά είναι που πρέπει να καταργηθούν, να έχει αυτοτέλεια και να μην υπαχθεί σε άλλο ίδρυμα, να παραμείνει στη Ζάκυνθο το τμήμα τεχνολογίας, περιβάλλοντος και οικολογίας και τέλος να δημιουργηθεί ένα τμήμα με δύο κατευθύνσεις. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Με πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης συνεχίστηκαν και σήμερα οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Κρατώντας πανό και φουρνάζοντας συνθήματα, διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στην κατάργηση του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Παράλληλα, τόνισαν πως δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια και θα συνεχίσουν με όποιο τρόπο μπορούν τη διαμαρτυρία τους. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και σήμερα οι φοιτητές για να γνωστοποιήσουν σε όλους τους ακινθινούς την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της κατάργησης του Τμήματος Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας. Ξεκινώντας από την πλατεία Κάλβου, διέσχισαν όλη την πόλη που με συνθήματα και πανό διαδήλωσαν την αντίρρηση και εξαπάτησή τους από τον Υπουργό Παιδείας. Στις κινήσεις που γίνονται για το θέμα αυτό, πρέπει να αναφέρουμε και τις προσπάθειες των τοπικών αρχών και συγκεκριμένα το ραντεβού που έχουν κλείσει για την Τετάρτη το απόγευμα με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Είμαστε δομές για την κοινωνία! Όλοι είμαστε! Είμαστε δομές για την κοινωνία, όχι αρπακτές για τα υπουργεία. Παραμένουμε στο θέμα του ΤΕΙ, κυρίες και κύριοι, και στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ιόνια Channel φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών, τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο, καθώς και δύο ακόμη φοιτητές. Το μέλος του Συλλόγου, τον κύριο Αλέκο Κάμπρα, καθώς και τον φοιτητή, τον κύριο Βασίλη Παπαναγιώτου. Να πω εδώ, αφού καλησπερίσω τους τρεις φοιτητές, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον βουλευτή Ζακίνθα από την Αθήνα, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, για το θέμα του ΤΕΙ και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας, το οποίο όπως είναι γνωστό καταργείται. Να ξεκινήσω με τους τρεις φοιτητές. Καταρχήν, ο πρόεδρος των φοιτητών, Γιώργο, να μας πεις δύο λόγια για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι σήμερα έγινε μια κινητοποίηση από την πλευρά σας, φτάσατε μέχρι τη Λούμπα και επιστρέψατε στη χώρα με τα πόδια, μια πορεία διαμαρτυρίας θα λέγαμε. Ενώ αύριο έχετε προγραμματίσει στις 5 το απόγευμα πανζακινθιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Σουλωμού και ώρα 5 το απόγευμα. Πες μας λοιπόν δύο λόγια για αυτή την ιστορία. Αρχικά είμαστε πολύ απογοητευμένοι με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη. Είμαστε ένα τμήμα τεχνολογίας περιβάλλοντος. Μας κάνουν ένα τμήμα φοιτικής παραγωγής. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να μας αξιολογήσει σαν τμήμα, να δει τις δυνατότητες που έχουμε, να δει τις υποδομές που έχουμε. Αύριο ξέρουμε ότι μια εκπροσώπηση θα πάει στη Ζάκυνθο, ο Δήμαρχος μαζί με τον κύριο Καλημέρη, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τμήματος, στη διοικούσα σαν ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων και θα έχουν μια πρώτη επαφή με το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς αύριο καλούμε πανζακινθιακό συλλαλητήριο, γιατί δεν μπορούμε να πάμε στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε εκεί και πιέζουμε, γιατί θέλουμε μια απάντηση και θέλουμε μια αξιολόγηση. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε κάτι το αυτονόητο. Και να πούμε, Γιώργο, εδώ ότι οι φοιτητές του ΤΕΙ Ιωνίων Νησιών έχετε ένα κοινό σύνθημα, θα λέγαμε, ότι δεν πάμε πουθενά. Έτσι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, για δεν πάμε πουθενά απολύτως. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το τμήμα σας πάει σε άλλη περιοχή, εσείς θα αρνηθείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας ουσιαστικά. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα σαν τεχνολόγοι περιβάλλοντος. Δεν γίνεται εμένα να με κάνουν φοιτικής παραγωγής. Και όχι επειδή υποβάζουμε το τμήμα φοιτικής παραγωγής. Απλά γι' αυτό ήρθαμε. Ακριβώς. Εμείς επιλέξαμε αυτό το πράγμα. Αν ήθελα να πάω φοιτική παραγωγή, θα πήγαινα με τη μία φοιτική παραγωγή. Ουσιαστικά σας αλλάζουν το γνωστικό σας αντικείμενο. Ακριβώς. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο το γνωστικό αντικείμενο, αλλά μας μετακινούν
Για δικό λόγο. Αλέκο, εσύ, πώς βλέπεις την υπόθεση? Εγώ δεν θα ήθελα να επαναληφθώ σε όσα προείπε και ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματός μας, κ. Κωστόπουλος, αλλά θα ήθελα να, και από τη μεριά μου να καλέσω όλο το ζακυνθινό λαό και όλους τους τοπικούς φορείς εδώ στη Ζάκυνθο να έρθουν αύριο στο Πανζακυνθιακό Συλλαλητήριο που έχουμε αύριο ημέρα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Σολομού, ώστε η παρουσία όλων βασικά είναι σημαντική, γιατί θα μας βοηθήσει στον αγώνα που κάνουμε απέναντι στην άδικη απόφαση του κύριου Υπουργού Παιδείας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο Αθηνά. Και φυσικά να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι έχουμε και τον ζακυνθινό κόσμο μαζί μας. Βεβαίως. Και να πούμε, Βασίλη, σήμερα ότι στην πορεία που κάνατε, ο κόσμος ήταν όντως μαζί σας, αφού αποσπούσατε τα θερμά του χειροκροτήματα, έτσι δεν είναι? Ήταν μαζί μας, βέβαια, αλλά θα ήθελαμε να μας το δείξουν και πιο έμπρακτα αύριο το απόγευμα. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Κύριε, να πω επίσης εδώ στο σημείο αυτό, πριν περάσουμε στο βουλευτή Ζακύνθου, ότι εσείς έχετε έρθει από την Αθήνα και από το Αίγιο. Μάλιστα. Από Περιστέρη, μάλιστα, από Πετρούπολη και από το Αίγιο έχετε επισκεφτεί, έχετε έρθει στη Ζάκυνθο για σπουδές και μάλιστα, έχετε νοικιάσει σπίτια, έχετε μπει στη ζωή αυτού του τόπου και πραγματικά είναι χαρά και τιμή για όλους, θα έλεγα, τους Ζακυνθινούς, που νέοι άνθρωποι έχουν έρθει σε αυτό το νησί. Συνεισφέροντας και στις σπουδές, βεβαίως, και στην εκπαίδευση, αλλά και στην οικονομία του νησιού μας. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι και μια δύσκολη περίοδος μέσω της οικονομικής κρίσης για τις οικογένειες να στέλνουν τα παιδιά τους μακριά από τα σπίτια τους για να σπουδάσουν. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε αυτήν την απόφαση, η οποία ήταν απόφαση ζωής. Και ξαφνικά μας την κόβει το Υπουργείο, μας κόβει τα όνειρα. Μπορείς να μας δώσει το λόγο, κάνει. Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Κύριε Βουλευτά, ο λόγος σε εσάς. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει και βεβαίως ποιο είναι το αποτέλεσμα από την επαφή που είχατε με τον Υπουργό Παιδείας? Λοιπόν, να επαναλάβω και πάλι, γιατί το έχω ξαναπεί, ότι αμέσως μόλις πληροφορήθηκα αυτή τη διαδικασία απομάκρυνσης του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος από τη Ζάκυνθο, αμέσως ενημέρωσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα, και κλείσαμε ραντεβού με τον Υπουργό Παιδείας τη Δευτέρα το πρωί. Πράγματι τον είδα και του έθεσα τον προβληματισμό, ο οποίος έχει να κάνει όχι με κάποια οικονομικά μεγέθη της τοπικής κοινωνίας, διότι υπάρχει μία αντίληψη ότι τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ είναι κάτι σαν τις φυλακές και τα στρατόπεδα, για να ενισχύουν οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό που αναφέραμε είναι κατά πρώτον ότι το ΤΕΗ Ζακύνθο απέκτησε πρόσφατα μία στέγη και διαθέτει μία υλικοτεχνική υποδομή η οποία είναι υψηλού επίπεδου. Επομένως δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος από τη μετακίνησή του, διότι η στέγη υπάρχει, οι νίκια δεν πληρώνονται, έξοδα δεν γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση. Yes. Το δεύτερο είναι ότι σε μια στιγμή που οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να κοιτάξουμε προς τη μεριά της πράσινης ανάπτυξης και να αξιοποιήσουμε οικολογικές μορφές αξιοποίησης, θα ήταν τουλάχιστον παράτερο και παράλογο να κλείσουμε αυτό το ΤΕΙ και να το μεταφέρουμε και να το εντάξουμε σε ένα άλλο ΤΕΙ με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Και να πω, κύριε Βουλευτά, συγγνώμη, μια παρένθεση αν θέλετε, ότι είναι λάθος το σκεπτικό ορισμένων, ότι δεν έγινε και τίποτα που η Ζάκυνθος χάνει ένα τμήμα, δεδομένου ότι έχει δύο. Επομένως, χάνοντας το ένα, της μένει το άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σκεπτικό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι τρομερό λάθος και θα το συνδυάσω με τον τρίτο πυλώνα των επιχειρημάτων, θα σας πω μετά. Αλλά ήθελα να πω ότι έχουν δίκιο απόλυτα τα παιδιά. Οι συνδικαλιστές, οι οποίοι είναι σήμερα μαζί σας. Διότι αυτό που λένε είναι η ουσία ως προς αυτούς. Δηλαδή, έχουν κάνει μια επιλογή γνωστικού αντικειμένου. Με το να έρχεται το κράτος τώρα και να κάνει αυτή την αναδιάταξη, η οποία συνδυάζεται με διαφοροποίηση στο γνωστικό αντικείμενο, καταλαβαίνετε τι αναστάτωση τους προκαλεί. Και βεβαίως, εδώ τίθενται και αρκετά ερωτηματικά, τι θα γίνει με το πρόγραμμα σπουδών. Φαντάζομαι αυτό εννοούσαν προηγουμένως τα παιδιά που έλεγαν κάτι σχετικό. Το τρίτο είναι ότι το ΤΕΙ περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο έχει άρρηκτα συνδεδεμένη τη δράση του με το φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο ΤΕΙ σε μια άσχετη περιοχή, αλλά είναι αυτό που πάντοτε λέγαμε, η γνώση, η παραγόμενη γνώση, να περνάει μέσα από την πρακτική άσκηση και μέσα από την εφαρμογή της.
Και αυτό είναι δώρο Θεού για τη Ζάκυνθο. Διότι έχουμε ένα ΤΕΗ περιβάλλοντος και έχουμε και ένα φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, στο οποίο μπορούν να αξιοποιούνται και ιδέες και άνθρωποι και δυναμικό. Σωστά. Προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, είχαμε όλα τα επιχειρήματα εκείνα για να πείσουμε τον Υπουργό. Τον πείσατε τελικά. Μου ζήτησε, δεν σας άκουσα. Τον πείσατε, λέω, τελικά. Θα σας πω. Μου ζήτησε κάποια επιπλέον στοιχεία, τα οποία του τα απέστειλα σήμερα και είχα και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη διευθύντρια του γραφείου του. Γιατί ο ίδιος εκείνη τη στιγμή ήταν σε σύσκεψη. Και μπορώ να σας πω ότι και από την πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό τη Δευτέρα, αλλά και από τη σημερινή συνάντηση, αισιοδοξώ ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά για το ΤΕΙ. Α, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην κλείσει το τμήμα τελικά, να μην μεταφερθεί αλλού. Βεβαίως. Αυτό είναι είδηση, κύριε Βουλευτά. Και νομίζω ότι ικανοποιεί και τους φοιτητές, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, ναι. Αν ισχύει αυτό, αν ισχύει αυτή η πληροφόρηση που μας δίνετε, ότι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο τουλάχιστον. Κατά πρώτον, να σας να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το οποίο έχει αναρτηθεί είναι προς διαβούλευση. Δηλαδή, από μόνο του σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαδικασία που γενικώς οι πάντες θα καταθέσουμε τις απόψεις. Εμείς ενημερωθήκαμε και για προεδρικό διάταγμα. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα που στέκονται ακαδημαϊκά, θα έλεγα. Δεν είναι επιχειρήματα που συνδυάζονται με οικονομικά μεγέθη, όπως σας είπα προηγουμένως. Και ο Υπουργός τα άκουσε με μεγάλη έτσι, προσοχή. Σας λέω δε ότι το συμπέρασμα που έβγαλε και η τοποθέτηση που έγινε εκ μέρους του, δεν θέλω να αναφερθώ στην επιμέρους συζήτηση και σε επιμέρους τμήματα αυτής της συζήτησης, μου δίνει εμένα την αίσθηση ότι τελικά αυτό το σοβαρό λάθος, το οποίο δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν ορισμένοι, δηλαδή να απομακρυνθεί το ΤΕΙ περιβάλλοντος, τεχνολογίας περιβάλλοντος από τη Ζάκυνθο, τελικά θα αποφευχθεί. Αληθεύει η πληροφορία, κύριε Βουλευτά, ότι ο Υπουργός ο κ. Σαρβανιτόπουλος δεν γνώριζε για το νέο κτίριο του ΤΕΙ που έχει δημιουργηθεί στην Παναγούλα? Εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν είχε υπόψη του καθόλου αυτά τα οποία του έθεσα. Ήταν δηλαδή, προφανώς εγώ εικάζω ότι ήταν μια πρόταση κάποιων τεχνοκρατών, το λέω εντός εισαγωγικών, είναι αυτή η κάστα που μαστίζει τώρα τελευταία το ελληνικό κράτος, οι οποίοι δεν ξέρω με τι δεδομένα πρότειναν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και έθεσαν προς διαβούλευση την κατάργηση του τμήματος. Ξέρετε, αν και είμαι εγώ βουλευτής της αντιπολίτευσης, πάντοτε θέλω να προσεγγίζω τα πράγματα με καλή πίστη. Και το τονίζω ότι η τοποθέτηση του Υπουργού μου άφησε τη Δευτέρα, χθες που μιλήσαμε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία, η οποία έχει μεταβληθεί σε αισιοδοξία μετά τη σημερινή τηλεφωνική επαφή που είχα πάλι με το Υπουργείο Παιδείας. Για να σας ρωτήσουν τώρα κάτι τα παιδιά. Ναι, Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε στην κρούπα. Ναι, θέλω να ρωτήσω πώς γίνεται να μου λέτε ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν γνώριζε, όχι μόνο για το κτίριο. Δεν το ξέρω. Μου έδωσε αυτή την εντύπωση. Δεν μπορώ να ξέρω αν γνώριζε ή όχι, αλλά μου έδωσε την εντύπωση όταν του ανέφερα αυτούς τους ισχυρισμούς. Μου λέει αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Προσωπικά το θεωρούμε απαράδεκτο. Απαράδεκτο, χωρίς να. Δηλαδή, μας λέει ότι σας κλείνουμε έτσι. Δηλαδή, παίρνει ένα χαρτί και λέει αυτό το κτίριο δεν υπάρχει, αυτό το τμήμα κλείνει, αυτό το τμήμα πάει εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει μια αξιολόγηση. Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ακριβώς. Είπε ο κύριος βουλευτής, παιδιά, ότι μάλλον είναι προτάσεις τεχνοκρατών αυτές και δεν είναι σκέψη και πρόταση του ίδιου του Υπουργού του Καραβανιτόπουλου. Ναι, αλλά προτάσεις μπορεί να είναι, αλλά ο Υπουργός που είναι υπεύθυνος πρέπει να το έχει επιλέξει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί δεν ακούω καλά. Ναι, κύριε Βουλευτά, έχουν δίκιο τα παιδιά, διότι και τεχνοκρατών, όπως πιστεύω ότι είναι αυτές οι προτάσεις, την πολιτική ευθύνη την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση. Που χωρίς, ας πούμε, να τους δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αποδέχεται αυτές τις προτάσεις, τις θέτει σε διαβούλευση. Αυτό είναι το σημαντικό. Τις θέτει σε διαβούλευση και δεν λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία του είπαμε εμείς και τα οποία είναι γνωστά. Δεν είναι ότι τα εφηβράμε.
ούτε είναι ένα ερώτημα. Προϊόντα της τελευταίας στιγμής. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων φέρει ευθύνη για μία ενημέρωση, αν θέλετε, του ίδιου του Υπουργού για το ζήτημα της κατασκευής του νέου κτηρίου, και σας το ρωτάω αυτό, κύριε Βουλευτά, διότι είδαμε το καλοκαίρι στα εγγένεια του νέου κτηρίου ότι δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας ήταν ανενημέρωτο για την κατασκευή του νέου κτηρίου, τουλάχιστον έτσι έδειξαν τα γεγονότα. Αυτό ειλικρινά σας λέω ότι δεν το γνωρίζω, όμως θέλω να τονίσω ότι όταν κατέθεσα εγώ σχετική ερώτηση, γιατί ακριβώς άρχισα τον Νοέμβριο να ψυχανεμίζομαι ότι κάτι πάει να γίνει πάνω σε αυτό και για να προλάβω οποιοδήποτε κακό, το ανέφερα στην ερώτηση μου. Μάλιστα, ότι έχουμε ένα υπερσύγχρονο κτίριο κτλ. Επομένως, ακόμα και αν δεν είχε ενημερωθεί το Υπουργείο από την Διοικούσα Επιτροπή, ήταν ενήμερο από την ερώτηση την οποία είχα υποβάλει, και όπως ξέρετε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δια των ερωτήσεων γίνεται εγγράφος. Δεν έγινε ούτε καν προφορικά, υπάρχει έγγραφο το οποίο έχει κατατεθεί και στο έγγραφο αυτό μου απάντησε μετά από 20 μέρες το Υπουργείο Παιδείας. Πάντως, εγώ διαπιστώνω. Επομένως, ήταν ενήμερο το Νοέμβριο, ήταν ενήμερο ότι υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι υπερσύγχρονο, το οποίο προσφάτως είχε εγκαινιαστεί και κάλυπτε τις ανάγκες των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, αλλά και του άλλου τμήματος του ΤΕΙ που υπάρχει. Πάντως, δημοσιογραφικά, κύριε Βουλευτά, διαπιστώνω ότι δυστυχώς υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ Διοικούσης Επιτροπής Ιωνίων Νήσων, του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων και του Υπουργείου Παιδείας, και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργείου σε μια κορυφαία στιγμή που δεν ήταν άλλη από τα εγγένεια που έγιναν στο νέο κτίριο στην Παναγούρα. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Προφανώς για να το διαπιστώνετε, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Όμως ξαναλέω και πάλι, το Υπουργείο ήταν ενήμερο της πραγματικής κατάστασης. Από τη δική σας ερώτηση, ναι. Από τη δική μου ερώτηση, έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αύριο λοιπόν εσείς έχετε... Επιπροσθέτως, ναι, δεν θα ήθελα να σας πω ότι πριν υποβάλω εγώ την ερώτηση στον Υπουργό, είχα έρθει σε επαφή με τη Διοικούσα Επιτροπή των ΤΕΙ. Συναντήσατε εμπόδια. Για να αντλήσω πληροφορίες, όχι, δεν μπορώ να πω. Ίσα είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τον κύριο Δραγώνα. Πολύ καλά, αυτό είναι ευχάριστο. Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι από τον κύριο Βουλευτή για να κλείσουμε την. Εμείς θέλουμε να. Άμα τύχει και ξαναδείτε πάλι τον Υπουργό Παιδείας, θα θέλαμε να τον ρωτήσετε. Ορίστε. Ο Γιώργος με ρωτήσατε. Ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι ο κύριο Βουλευτή. Ναι, Γιώργο, ναι. Θα ήθελα να τον ρωτήσετε. Αύριο, μάλιστα. Αύριο που θα τον δείτε, λοιπόν, ρωτήστε τον ποιος τον όρισε ρυθμιστή της ζωής μας, που υποβιβάζει την αξία μας και την επιστημονική μας δραστηριότητα και κυρίως την επιλογή ζωή μας. Και να μας εξηγήσει αν η τεχνολογία περιβάλλοντος, που μιλάμε σε μια Ελλάδα η οποία κοιτάει την πράσινη ανάπτυξη, δεν αποτελεί το μέλλον που θέλουμε να ασχοληθούμε με την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Να μας εξηγήσει, αν οι περιφέρειες, αν οι περιφέρειες και οι τοπικές εδώ πέρα κοινωνίες δεν μας χρειάζονται, πώς θα ενημερώνονται για αυτά τα πράγματα αν δεν υπάρχουμε εμείς. Οι εγκαταστάσεις, τα κτίρια, οι καθηγητές, οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμαστε καθημερινά. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δώσει τόσα χρόνια τα λεφτά τους σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ναι. Τι θα απογίνουνε. Δεν είναι τόσο θέμα ότι έχουν... Σε νέα προβλήματα. Ακριβώς. Γιατί όμως οι οικογένειες που μέσα στην οικονομική κρίση πήραν την απόφαση να έρθουν εδώ πέρα και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Γιατί τους πετάει και τους καταστρέφει τα όνειρα. Έτσι, εξηγήστε έτσι μου αυτά τα πράγματα. Αυτά ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα. Και εμείς σαν φοιτητές να του πείτε ότι δεν πάμε πουθενά. Αυτά τα ερωτήματα, Γιώργο, ήδη τα έχω θέσει, όπως κατάλαβες, ήταν στο πνεύμα του πρώτου ισχυρισμού, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν με ακαδημαϊκά κριτήρια και με βάση το πρόγραμμα σπουδών και την παρεχόμενη γνώση αυτό το ΤΕΙ να κλείσει. Είναι ένας πυλώνας για την ανάπτυξη, για την αηφόρο ανάπτυξη, για την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Και θα το θέσω και αυτό. Μάλιστα, θα σας παρακαλούσα, αν έχετε και κάποιο ψήφισμα στα χέρια σας, να μου το στείλετε, ούτως ώστε να το καταθέσω μαζί με κάποια άλλα έγγραφα τα οποία θα έχω αύριο μαζί με δελτίο τύπου. Υπάρχει ψήφισμα, νομίζω, των φοιτητών και υπάρχουν τα αιτήματά τους. Επομένως, θα είναι μια καλή ευκαιρία και για εσάς να τα θέσετε στον Υπουργό. Βεβαίως, θα τα καταθέσω και αυτά τα έγγραφα και θα του αναφέρω και την θέση και του Συλλόγου Φοιτητών, η οποία είναι ενισχυτική όλων αυτών των ισχυρισμών, τους οποίους ανέπτυξα και εγώ. Κύριε Βουλευτά, θέλω να κλείσουμε με το αισιόδοξο μήνυμα που περάσατε και πραγματικά για να το λέτε εσείς, πιστεύω ότι κάτι παραπάνω θα γνωρίζετε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, κύριε Γκογκό. Ελπίζω να είναι βάσιμη
και εύχομαι για να μην εξαπατηθούμε για δεύτερη φορά, γιατί θέλω να σας τονίσω ότι η απάντηση που είχα λάβει στη σχετική ερώτηση τον Νοέμβριο δεν έθετε καθόλου ζήτημα να καταργηθεί κάποιο τμήμα του ΤΕΙ Ζακύνθου. Δεν το άφηνε ούτε καν ως ενδεχόμενο. Δεν ελπίζουμε, απαιτούμε να μας βοηθήσετε. Αυτή τη στιγμή απαιτούμε να μας βοηθήσετε. Απαιτούν τα παιδιά να βοηθήσετε κι εσείς από την πλευρά σας. Αυτό δεν κάνω. Από την Παρασκευή που το πληροφορήθηκα δεν κάνω κάτι άλλο. Ωραία. Μη σταματήσετε, συνεχίστε. Να μην σταματήσετε. Βεβαίως θα το κάνω, παιδιά. Βεβαίως. Τα παιδιά δεν πάνε πουθενά και δεν πρέπει κι εσείς να πάτε πουθενά από την Υπουργή έξω από την πόρτα του Υπουργού. Αν μπορείτε να κάτσετε, θα ήταν προτιμότερο, το θεωρώ. Θα γίνουν τα πράγματα. Έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο. Απλώς θέλω να πω αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάω με συνδικαλιστές και εγώ έχω υπάρξει συνδικαλιστής στα φοιτητικά μου χρόνια, ότι αποτείω μεγάλη τιμή στα παιδιά που τρώνε από τον ελεύθερό τους χρόνο για να προωθούν τις υποθέσεις της παιδείας, του τμήματος στο οποίο ασχολούνται, των προβλημάτων των συμφοιτητών τους. Είναι κάτι το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα υψηλό. Έχετε δίκιο, αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σε μια, πολύ δύσκολη, σε μια πολύ δύσκολη εποχή και για τα ίδια και για τις οικογένειές τους, πραγματικά δεν κάνουν πίσω και δίνουν, βάζουν τα γυαλιά, θα έλεγα, στους μεγαλύτερους. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εγώ που είμαι συνδικαλιστής και στο κέντρο του Συμβούλιο της ΕΦΕ και στο πρωτοβάθμιο σύλλογο των φοιτητών της νομικής, χαίρομαι που το παράδειγμα αυτό συνεχίζεται και μεταλαμπαδεύεται στον χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Κλείνουμε το αισιόδοξο μήνυμα και μακάρι αύριο η είδηση να γίνει πιο ευχάριστη. Μακάρι. Σας ευχαριστώ, καλό βράδυ. Παιδιά, να κλείσουμε με εσάς. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι αύριο έχετε προγραμματίσει πανζακηθιακό συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα. Μάλιστα. Στην πλατεία Σολομού και βεβαίως εκεί περιμένετε όλους τους Ζακυθινούς. Γιατί όλοι οι Ζακυθινοί πρέπει να είναι εκεί. Όλοι, για το συμφέρον τους κιόλας. Είναι και το συμφέρον τους. Έχετε πολύ δίκιο. Βεβαίως είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Κοντονής στην αρχική του τοποθέτηση, ότι δεν πρέπει οι Ζακυθινοί να σας βλέπουν στις τσέπες, δεν είστε πορτοφόλια. Είστε νέοι άνθρωποι που προσπαθούν, που επέλεξαν να έρθουν σε αυτόν τον τόπο για να σπουδάσουν και πρέπει να στηριχθείτε με όποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι μας, έτσι. Βέβαια. Στη δικιά μας θέση θα μπορούσε να ήταν το δικό τους παιδί, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Αυτό θέλουμε, θέλουμε όλη τη στήριξη που μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, το ραντεβού μας ανανώνεται για αύριο στις 5 το ώρα το απόγευμα στην πλατεία Σολομού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο θέμα μας. Είναι 66 χρόνων και εδώ και σχεδόν 2 χρόνια είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία φοιτήτρια στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων στην Κεφαλονιά. Ο λόγος για την Καταρίνα Πατινιωτάκη από τα Χανιά της Κρήτης, η οποία είχε προκαλέσει τον πανελλήνιο θαυμασμό το 2011 όταν πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο βίντεο που ακολουθεί αναφέρεται στις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές αν το ΤΕΙ μεταφερθεί στο Μεσολόγγι, συγκλονίζοντας πραγματικά με τα λόγια της. Το όνειρο ζωής μου πάνε να το σταματήσουμε μέχρι εδώ. Όνειρο ζωής ήταν να σπουδάσω. Η κατοχή, ο πόλεμος, ο εμφύλιος, η φτώχεια δεν μου επέτρεψε να πάω στο σχολείο όταν έπρεπε. Πήγα λοιπόν στα νυχτερινά σχολεία στα 57 χρόνια. Νυχτερινό γυμνάσιο 3 χρόνια, νυχτερινό λύκειο 4 χρόνια και επέλεξα τη Σχολή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Κεφαλονιά με πανελλήνιες εξετάσεις. Διαγωνίστηκα με παιδιά με 18χρονα μυαλά. Στην Κρήτη, είμαι από την Κρήτη. Έχουμε σχολές στην Κρήτη αξιόλογες, πανεπιστήμια, θετικών επιστημών, όπως εγώ ήθελα, θεωρητικών επιστημών, όπως ήθελα να γίνω δασκάλα. Αφού δεν πέτυχα λοιπόν να γίνω δασκάλα, η επόμενη σχολή ήταν αυτή. Ήταν η επιλογή μου. Γιατί είπα, οι δημόσιες σχέσεις είναι στην καθημερινότητά μας. Είναι στην συναναστροφή μας σε όλους τους τομείς. Πρώτα δημόσιες σχέσεις για να μπορούμε να επικοινωνούμε και έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Θα σας φαίνεται παράξενο που σπουδάζω εδώ, σε ηλικία 66 χρονών. Δεν μπορεί να μου το απαγορεύσει κανείς. Έχω το δικαίωμα, μου το έδωσε το δικαίωμα η πολιτεία και τώρα μου το υστερεί. Να πάω στο Μεσολόγγι. Παίρνω 2 καράβια για να έρθω εδώ. Και διανύω τεράστια στεριά. Είμαι στο δεύτερο έτος. Έχω περάσει όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους και είμαι ευτυχισμένη γι' αυτό. Ευχαριστούμε κι εμείς. Τώρα λέει θα πάμε στο Αρμοστόλι. Στο Μεσολόγγι. Δεν δήλωσα εγώ διοίκηση επιχειρήσεων, είχαμε και στην Κρήτη.
δήλωσα δημόσιες σχέσεις. Το πτυχίο μου ήθελα, αν με αξιώσει ο Θεός να το πάρω, να γράφει δημόσιες σχέσεις. Άκουσα όλους που μιλήσανε με πολλά θα πάμε, θα κάνουμε. Να το αφήσω μέχρι Τετάρτη, είπε ο κύριος Δήμαρχος, γιατί κάποιοι δεν μπορούν. Δεν πρέπει να χάνουμε ούτε ώρα. Ότι να έρθει εδώ και τώρα ο Υπουργός εδώ, λέει δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο Υπουργός εδώ? Τι τον εμποδίζει να έρθει? Ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει το οικογενειακό μας δέντρο για εσάς. 22,5 εκατομμύρια ευρώ στα Ιόνια νησιά. Το 10% αφορά την ενίσχυση της προβολής και της προώθησης της επιχείρησής σας. Ζητήστε προσφορά σήμερα. Για να κοιμάστε ήσυχα. Θωρακισμένες πόρτες και πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας Σπύρος Γλαβάς. Θωρακίζουμε αυτούς που αγαπάμε. zandehealth.gr. Τα πάντα για την υγεία στη Ζάκυνθο. Γιατροί και ιατρικά εργαστήρια. Φαρμακεία και επιχειρήσεις. Άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες. zandehealth.gr. Ο οδηγός υγείας στη Ζάκυνθο. Και μετά τη διαμαρτυρία της 66χρονης φοιτήτριας, κυρίες και κύριοι, από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, να περάσουμε τώρα σε συνάδελφο Μαρτίνα Γκομέζου, που θα μας μεταφέρει τις υπόλοιπες ειδήσεις από το γειτονικό μας νησί. Συνεχίζεται το ξεσηκωμό στην Κεφαλονιά για να σταματήσει το μεγάλο έγκλημα που επιχειρήσε βάρος του νησιού μας το Υπουργείο Παιδείας με την κατάργηση του ΤΕΗ Ιωνίων μέσω του Σχεδίου Αθηνά. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το Παγκεφαλονιακό Συλλαλητήριο στην πλατεία Αργοστολίου, ενώ επίσης αύριο για το πολύκροτο αυτό θέμα θα συναντηθούν στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης κ. Σπύρος Σπύρου και ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, όπου θα τον ενημερώσουν για την απόφασή τους όχι μόνο να παραμείνει το ΤΕΙ Ιωνίων, αλλά και να αναβαθμιστεί άμεσα. Συνάντηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων των παρατημάτων της Κεφαλονιάς είχε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πρόταση που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια της διαβούλευσης του Σχεδίου Αθηνά και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν πως θα διεκδικήσουν την μη κατάργηση του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων βάσει τεκμηριωμένης επιστημονικής πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια του Σχεδίου Αθηνά και σύμφωνα με την αναπτυξιακή κατεύθυνση της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η ύπαρξη της περιφερειάς μας και τόνισε πως αν το πρώτο βήμα ήταν η κατάργηση του ΤΕΙ, το δεύτερο θα είναι ο αφανισμός της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Τις έντονες ανησυχίες και αντιδράσεις των καθηγητών και του συλλόγου φοιτητών του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων, οι οποίοι και διαμαρτύρονται εντόνως για τη συγχώνευση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που εδρεύει στο Αργοστόλι με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων με κατεύθυνση κοινωνικής οικονομίας Μεσολογγίου στα πλαίσια του Σχεδίου Αθηνά, μεταφέρει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Τέρες Κουίκ, υπό την βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Ιουνίου. Ο κ. Κουίκ στην ερώτησή του τονίζει ότι σε περίπτωση που τελικά η συγχώνευση προχωρήσει, καταργείται επί της ουσίας η αξιοκρατία και το δικαίωμα επιλογής των σπουδών, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Συντονιστική Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοίνωσε χθες ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που επρόκειτο να γίνει χθες στο ξενοδοχείο Μουίκη στο Αργοστόλι, αναβάλλεται λόγω της απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, αφού είναι αδύνατη η παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου κ. Τέρης Κουίκ και του τομεάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Γεράσιμου Πετράτου. Η νέα ημερομηνία κοπής της πίτας θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση.
και να παραμείνουμε στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τώρα την ιστορία ενός Ιόνιου συμπολίτη μας, του κυρίου Σπύρου Πρίφτη, που έγινε γνωστός ως ο κουρέας του Όλη Ρεν. Ο κύριος Πρίφτης διαμαρτυρήθηκε στην Κομισιόν για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Ο Γολγοθάς του ξεκίνησε όταν αποφάσισε να ανοίξει το δικό του κομμωτήριο στην Κέρκυρα, αλλά οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις του έκαναν τη ζωή κόλαση. Η έκπληξη ήρθε πριν λίγες μέρες, όταν έλαβε επιστολή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον ίδιο τον Όλη Ρεν. Κύριε Πρίφτη, να σας καλησπερίσουμε. Συνδεόμαστε μαζί σας μέσω Skype, να πούμε, όπως βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Λίγα λόγια λοιπόν από την πλευρά σας, καταρχήν για την περιπέτεια που ζήσατε μέχρι να ανοίξετε το κομμωτήριο και φυσικά αν περιμένατε την απάντηση από τον κύριο Όλη Ρεν. Κοιτάξτε, η απάντηση του κύριου Όλη Ρεν έχει έρθει σε μένα από το 2012, τον Απρίλιο του 2012. Δεν είναι απλούστατα μετά από πάρα πολλές επικοινωνίες που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έρχεται πλέον ειδικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για τη δική μου υπόθεση, ώστε να δει τι γίνεται στα αρμόδια Υπουργεία, γιατί δεν ανοίγει επιτέλους αυτό το επάγγελμα. Το επάγγελμα των κομμωτών, κύριε Πρίφτη, έτσι. Ναι, κομμωτών κουρέων. Εγώ είμαι κουρέας, δεν είμαι κομμωτής. Μάλιστα. Εσείς τι ακριβώς ζητούσατε στην επιστολή αρχικά? Εγώ στην πρώτη μου επιστολή, αφού φυσικά απευθύνθηκα στον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λοβέρδο, μέχρι τον τώρα τον τωρινό, τον κύριο Λιγκουρέτζο και ακόμα και τον κύριο Πρωθυπουργό, είχα απευθυνθεί και είχα πει ότι εφόσον έχετε βγει και έχετε πει ότι έχουμε ανοίγουμε τα επαγγέλματα και έχετε ψηφίσει και ένα νόμο, τον 3919, που υποτίθεται άρε όλους τους περιορισμούς για να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα, γιατί στο δικό μου το επάγγελμα, εφόσον έχω τελειώσει σχολή, εξακολουθείτε και μου ζητάτε 2 χρόνια προϋπηρεσία ώστε να μου δώσετε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για να μπορώ να πάρω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Mm-hmm. Πράγμα που κατάλαβα ότι ισχύει ο παλιός ο νόμος και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, ψηφίζουν νόμους που δεν τους εφαρμόζουν και γι' αυτό αναγκάστηκα και πήγα στον Ευρωπαϊκό. Τον κύριο Όλη Ρεν. Και η απάντηση που πήρατε, κύριε Πρίφτη, τι ακριβώς έλεγε? Κοιτάξτε, μου έλεγε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε διαδικασία ώστε να κάνει κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουν περάσει από τότε 2 χρόνια. Και πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Και γι' αυτό στην τελευταία επιστολή, που είναι τώρα πριν 4 μέρες, κάνουν ένα ειδικό κλιμάκιο, μια ειδική επιτροπή, όπου με ενημέρωσε ότι θα παρέμβει αυτή η ίδια πλέον στο Υπουργείο. Μάλιστα. Ουσιαστικά λοιπόν εσείς κινήσατε ένα ολόκληρο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω μιας επιστολής, προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα και να δουν τι φταίει και δεν ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα, για τα οποία κλειστά επαγγέλματα έχουν ψηφίσει και σχετικό νομοσχέδιο. Αφού έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και δεν καταλαβαίνω, οι ενεργές στην Ελλάδα έχει φτάσει 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι άνεργος. Και εγώ είμαι άνεργος, είμαι και ανασφάλιστος. Δεν καταλαβαίνω τι περιμένουν εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο να ψηφίζουν νόμους, να μειώνονται οι συντάξεις και οι μισθοί, δεν το καταλαβαίνω. Και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Ναι, δυστυχώς. Και μετά, κύριε Πρίφτη, μιλάμε για ανάπτυξη και μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, έτσι. Ναι, για ανάπτυξη. Και ποιος επενδυτής να έρθει εδώ στη χώρα μας, όταν για παράδειγμα για να ανοίξεις ένα κουρίο, θέλεις εδώ στην Ελλάδα, θες 5 χρόνια. Δηλαδή, αν βάλουμε τη σχολή που είναι 2 χρόνια, βάλουμε ότι θέλουν και 2 χρόνια προϋπηρεσία 4, συν να φτιάξεις τα χαρτιά σου στο Δήμο που πρέπει να σε περάσουν και από επιτροπή κιόλας. Για να γίνεις ένας κουρέας απλός, θέλεις 5 χρόνια και θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα επενδυτές. Κοροϊδευόμαστε. Ναι. Αλήθεια, πόσα χαρτιά εσείς συγκεντρώσατε για να μπορέσετε να πάρετε την άδεια άσκησης επαγγέλματος? Τι έγγραφα σας ζητήσαν δηλαδή? Κοιτάξτε, πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις, εννοείται, και νομικού ενδιαφέροντος, και να κάνω και χαρτιά στο υγειονομικό, να πάρω κάποια χαρτιά από το Δήμο, εντάξει, και μετά να με περάσουν και επιτροπή. Βασικά τα χαρτιά, την άδεια μας τη δίνει ο κάθε Δήμος.
Όμως βάσει του νόμου που υπάρχει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να κάνω και να τα μαζέψω τα χαρτιά θα μου τα απορρίψουν, διότι εγώ δεν έχω 2 χρόνια προϋπηρεσία, που θέλει ο παλιός ο νόμος. Πολλοί θα μου πούνε τώρα, μα γιατί δεν πήγες να κάνεις τα 2 χρόνια προϋπηρεσία. Και εγώ θα το εξηγήσω απευθείας. Κοιτάξτε, για να πας 2 χρόνια προϋπηρεσία, θα πρέπει να ζητήσω εγώ δουλειά σε έναν γουρέα 2 χρόνια προϋπηρεσία. Και θα πρέπει να του ζητήσω εγώ δουλειά σε έναν γουρέα. Αυτό ο γουρέα θα με εκμεταλλευτεί. Πώς θα με εκμεταλλευτεί, θα μου πει: εγώ σου βάζω τα ένσημα, δεν θα με έχει άμα αντιδεχόμενο, αλλά δεν θα σου δίνω μισθό. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει για 2 χρόνια. Να δουλεύετε τσάμπα. Ναι, ακριβώς. Επομένως, τώρα εσείς τι περιμένετε, κύριε Πρίφτη, για να κλείσουμε με αυτό. Είναι θετικό το γεγονός ότι μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιήθηκε. Από εδώ και πέρα όμως τι θα συμβεί, πέρα από την απάντηση που πήρατε στην επιστολή σας. Κοιτάξτε, η Επιτροπή πάνω μου είπε ότι αφού θα ζητήσεις απαντήσεις από τα Υπουργεία και θα τους απαντήσουν τα Υπουργεία, θα μου ζητήσει, μου είπε κιόλας και την άποψή μου. Λοιπόν, εφόσον έχει κινηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός, πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, διότι η Τρόικα έχει δώσει ένα περιθώριο στην Ελλάδα μέχρι το Μάρτιο. Αν όχι μόνο το δικό μου επάγγελμα, όλα, αν δεν έχουν ανοίξει όλα τα κλειστά επαγγέλματα μέχρι το Μάρτιο, η Ελλάδα θα στερηθεί γύρω στα 14 με 18 δις από τη βοήθεια που θα μας δώσουν. Φυσικά, δεν θα μου είναι παράξενο αν η ελληνική κυβέρνηση δεν θα είχε καταφέρει μέχρι το Μάρτιο να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα. Όλα δείχνουν, κύριε Πρίφτη, ότι δεν θα είχε καταφέρει μέχρι τότε να ανοίξει τα επαγγέλματα αυτά. Δεν σας ακούω, έχουμε καταφέρει. Λέω, όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει καταφέρει μέχρι το Μάρτιο να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα. Δεν θα τα καταφέρει, όχι. Όλα δείχνουν ότι μέχρι το Μάρτιο η ελληνική κυβέρνηση δεν θα έχει καταφέρει να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα. Και φοβάμαι ότι αυτά τα λεφτά που χρειαζόμαστε δεν θα έρθουν. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε και εύχομαι να έχει αίσιο τέλος η περιπέτειά σας. Και εγώ αυτό το ελπίζω, αν και δεν θα περιμένω, μετά θα πάω στην παρανομία. Περίμενα ήδη 2 χρόνια να γίνω νόμιμος. Αρκετά. Μάλλον θα γίνω παράνομος. Ίσως αυτό να θέλουν, κύριε Πρίφτη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα μας. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο τζίρος του κυκλώματος τοχογλυφίας που εξάθρωσαν οι ιδιωκτικές αρχές της Κέρκυρας. Η συμμορία ήταν διαθρωμένη σε 4 υποομάδες με εσωτερική ιεραρχική δομή λόγω του μεγάλου εύρους και της συχνότητας των παράνομων δραστηριοτήτων της. Οι επικεφαλείς φέρονται να είναι από το 2005 τουλάχιστον 3 Ρωμά κάτοικοι Κέρκυρας ηλικίας 58, 45 και 61 ετών και ένας άλλος 64χρονος κερκυραίος έμπορος. Όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανάκριση μετά τις 24 συλλήψεις για το κύκλωμα τοχογλυφίας έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρα σε συνέντευξη τύπου. Μέχρι τώρα, εκτός των 24 συλληφθέντων, συμπεριλαμβάνονται άλλα 39 άτομα στη δικογραφία, ενώ από τους συλληφθέντες οι 4 φέρονται ως ηγετικά μέλη της πείρας. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε ότι η συμμορία δραστηριοποιούνταν και σε άλλες περιοχές. Από τους εμπλεκόμενους, 3 είναι αλλοδαποί, ενώ 3 έχουν αποβιώσει. Στη συνέντευξη τύπου, τις πτυχές της υπόθεσης παρουσίασαν ο διοικητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Τσιότσιος, ο αστυνομικός διευθυντής Κέρκυρας, κ. Μαρτίνης, και ο διοικητής ασφαλείας, κ. Σαλαμάνος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγει ο πρώην διοικητής ασφαλείας και αστυνομικός υποδιευθυντής Δημήτρης Μπινιέρης πριν από 2 χρόνια, ενώ τη δουλειά συνέχισαν οι διάδοχοι του στην αστυνομία. Ως επιχειρηματίας αστυνομίας του Νοτιού Ελλάδος, θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας, στους αξιωματικούς και το λοιπό αστυνομικό προσωπικό που ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή και είχε σαν αποτέλεσμα να εξαρτηθεί μια μεγάλη κλιματική οργάνωση δομημένη με διακριτούς ρόλους ο καθένας τους και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους αξιωματικούς, αστυνομικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό για το ζήλο, ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα που υπέρξαν.
τουριστικού ενδιαφέροντος είναι το επόμενο θέμα μας. Με μια σειρά σημαντικών τουριστικών επαφών και συμφωνιών, επέστρεψε από την Διεθνή Έκθεση των Βρυξελών ο Δήμαρχος του νησιού μας, Στέλιος Μποζίκης, όπου φέτος τιμόμενος προορισμός ήταν η Ζάκυνθος. Τόσο ο κ. Μποζίκης όσο η Ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα πρόβαλαν το νησί μας σε μια σειρά αποδράσεις. Τιμόμενος προορισμός ως αξιόλογος για τους Βέλγους τουρίστες λόγω των υποδομών και των αξιοθέατων που διαθέτει ήταν το νησί μας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Salon de Vacances. Παρουσία με ιδιαίτερη σημασία για την προβολή του νησιού μας, με δεδομένο μάλιστα πως την 1η Απρίλη ξεκινούν οι πτήσεις της Ryanair που θα συνδέσουν το αεροδρόμιο της Ζακύνθου με εκείνο του Charleroi των Βρυξελών. Σημαντικές ήταν και οι επαφές που πραγματοποίησε με tour operators, δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες, τόσο ο Δήμαρχος όσο και η κυρία Κράτσα. Ο Δήμαρχος συζήτησε μαζί τους για τις φετινές προθέσεις της τουριστικής βιομηχανίας του Βελγίου, για να διαπιστώσει με ευχαρίστηση ότι υπάρχει έντονη συζήτηση για τον προορισμό της Ζακύνθου. Συγκεκριμένα, ο account manager της Thomas Cook, ένας από τους δύο μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της βέλγικης αγοράς και με μερίδιο 45% στην Ελλάδα, τον ενημέρωσε ότι οι Βέλγοι έχουν ήδη αρχίσει να προγραμματίζουν τις διακοπές τους και μετά τη λήξη της έκθεσης οι κρατήσεις πρόκειται να αυξηθούν, ενώ η Ζάκυνθος, συγκριτικά με πέρυσι, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Από τη μεριά της, η κυρία Κράτσα δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι σημασία έχει η προετοιμασία που έχει γίνει, ώστε να εμπλουτιστεί ο μπουφές του ΕΟΤ με τοπικά προϊόντα, να υπάρχει έντυπο υλικό και προπαντός ζεστασιά, φιλοξενία και διατήρηση των προσωπικών σχέσεων. Κυρίως δε η επόμενη ημέρα, διότι από εκεί και πέρα θα φανεί η ικανότητα των τοπικών αρχών και των τουριστικών φορέων να αξιοποιήσουν το εγχείρημα αυτό, να στοχεύσουν και να επιδιώξουν τα βραβεία που δεν θα είναι άλλα από το να αυξήσουμε τους τουρίστες ποιοτικά και ποσοτικά. Για όλα αυτά απαιτείται στόχευση, πλάνο, προϋπολογισμός και εφαρμογή.